Τα καβουράκια σου. Έχει βρει εσύ το καλό. Είναι την περιπέτεια με τον Βάτραχο που έπαθα σαν τα καβούρια. Το Βάτραχο, τον Αλέκο που πιάσαμε. Ναι. Πήγα είναι να τον το μοναδικό σπίτι. Πιάσαμε ένα Βάτραχο τώρα το Πάσχα, σε Λαγονής. Α, ωραία. Όχι, πιάσατε, έπιασε και είχες την πρωτοβουλία να πει να ξυπνήσει. Έπιασα, τον έβαλα μέσα σε νερό. Ναι. Κοιμόταν ο μεγάλος και τον έβαλα μέσα σε νερό με ένα διχτάκι από πάνω για να του τον δείξω. Ναι. Ξυπνάει. Μπαίνω μέσα, του λέω, Οδυσσέα, αν είχαμε ένα Βάτραχο στο σπίτι, πώς θα τον ονόμαζες? Σκέφτεται και μου λέει Αλέκο. Το μοναδικό σπίτι στην Ελλάδα. Από το πουθενά. Που δίνει τέτοια ονόματα στα ζώα. Μπαίνω μέσα με το Βάτραχο, ο οποίος ήταν παραλλαγή. Πράσινο μαύρο, πολύ ωραίος. Πολύ ωραίο χρώμα, τον βλέπει, τρελαίνεται. Τι ωραίος και τα λοιπά. Του λέω τώρα ήρθε η ώρα να τον αφήσουμε. Βέβαια. Κάνω το λάθος και πάω και τον αφήνω. Πουριαζέ. Ναι, άντε να συνεφέρει στο παιδί μετά. Βέβαια. Θέλω τον Αλέκο να μου λέει. Θέλω τον Αλέκο, βρε τον Αλέκο. Άντε βρε τον Αλέκο. Θέλω τον Αλέκο. Αλέκο. Τι τραβάω. Θέλω τον Αλέκο. Έτσι φοράζει λίγο για τα βατράχια. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς επειδή θέλουμε τον Τζόνι Ντεπ, Θοδωρή, και το ξέρει καλά, πριν πα εκεί, που ξέρω. Πόσο πολύ θέλεις να το πεις, να τον δούμε γύρισε. Στην Αυστραλία ξεκινάνε πάλι τα γυρίσματα. Τι είχε τελικά, ρε παιδιά? Το χέρι είναι ακόμα δεμένο. Αν το δείτε, το χέρι του είναι μπαταρισμένο με ένα φουλάρι. Γύρισε με την σύζυγό του, θα πω, γιατί παντρεύτηκαν. Δεν παντρεύτηκαν. Μπορεί να το πεις. Θα το πω, Θοδωρή. Όχι, ελεύθερα. Θα το πω, θα το πω. Γιατί γράφανε ότι κάτι τρέχει, ότι μπορεί και να μην είναι μαζί. Δεν πρόλαβα να παντρευτεί ο άνθρωπος, γράφανε ότι μπορεί και να χωρίζει. Η φωτογραφία γύρισε... είναι πρόσφατη ή έχει ξανανέβει η μόδα με τα τζιν πάνω? Ανέβηκε. Εσύ, ρωτάζει μου εσύ, γιατί και εγώ το παρατήρησα. Τι έχει ξανά. Εμένα θα ρωτάτε μου για μόδα, Ηλιάνα, okay. Εδώ. Εσένα να ρωτάω. Λοιπόν, η μόδα με τα τζιν πάνω από τον αφαλό έχει γυρίσει στις γυναίκες. Πάνω από τον αφαλό. Κοντά στον αφαλό. Έχει γυρίσει το μάτι μας, γιατί καθόλου κολακευτική δεν είναι, αν δεν είσαι η Amber Heard. Εντάξει, οποίες... συνέχισε. Έγινε λοιπόν, έχει γυρίσει, γύρισε κι αυτός. Είναι έτοιμος για τα γυρίσματά του. Οι πειρατές της Καραϊβικής που γίνονται στην Αυστραλία. Η παραγωγή με χαρά και πανηγύρι τον υποδέχτηκε. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος, Θοδωρή, που πραγματικά. Ο Τσόλης. Ναι. Έχει χίλια πρόσωπα. Η Ελένη κοιμάται, έχουμε πληροφορίες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί είναι ένα θέμα που το ήθελε πολύ. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ο Τζόνι Ντεπ έχει πάρα πολλά πρόσωπα, τόσα πρόσωπα που δεν μπορούμε να τα χωρέσουμε σε ένα βίντεο.